Ραπτόπουλε, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρεις τι λες. Μιχάλης Βραζιλιάνος. Σε ποιο πράγμα δεν ξέρεις? Για το θέμα του Αγκούστου. Άσε μας ρε Βραζιλιάνε μεσημεριάτικα. Παίχτη με αθρίτιδα πήρα, μας τρελάνεις. Περίμενε, γιατί έχω και άλλη ενημέρωση, ναι, από άλλον. Για πες. Ο καταρχήν. Έχουμε... Άσε μας. Εσείς έχετε κάνει τον ΠΑΟΚ. Με συγχωρείς, και ανάπηρος να έρθει, θα το βγάλω το Τίνο Μαραντόνα. Σταμάτα. Άχτε, μας έχετε πρίξει. Σταμάτα λίγο, ρε. 30 χρόνια μας έχετε πρίξει, ρε Βραζιλιάνε. Κουτσός θα έρθει, παιχταρά θα τον βγάλετε. Ας το παραμύθι τώρα. Δεν ξέρω τι λέει. Έχουμε σοβαρό μήνυμα. Άστα τα παραμύθια. Ο Σύλλογος Πολιτών Μπαγκλαντές λέει: τα σκαθάρια είναι δικά μας. Και είναι απρόβλητα από τα πάντα. Εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Ο άλλος κάνει λιτανία για να φύγουν τα σκαθάρια. Ο Βραζιλιάνος λέει: δεν ξέρεις τι λες. Και πήρανε παίκτη με αρθρίτιδα, με αυτοάνωσο. Παίρνει φάρμακα 3.000 ιένες. Από το 2017. Άμα στρελάνετε έχει τώρα. Έχει διαγνωστεί με αυτό το θέμα. Άντε μπράβο. Και παίζει, και τον και παίζει μπάλα. Και παίζει μπάλα. Το παίρνετε στον ΠΑΟ. Παρότι έχει διαγνωστεί, εντάξει, ναι, από τις 5 του Φλεβάριου του 2017, σε αναπηρικό παίζει συνέχεια χωρίς ο άνθρωπος. Ρε παίζει, με αυτό εδώ παίζει. Τι παίζει, ρε, σε καροτσάκι ήταν, σου λέει. Ρε παίζει, σου λέω, από το 2017. Ρε ελληνικά καταλαβαίνει. Γιατρό μου το έστειλε. Ρε μην πω και εσένα και τον γιατρό. Από το 2017 έχει διαγνωστεί με αυτό και παίζει μπάλα. Κάθισε έξω 3 μήνες ο άνθρωπος αυτός. Ναι, προφανώς έχει αντιμετώπιση όμως το θέμα. Τι αντιμετώπιση, ο γιατρός της Κορίνθιας λέει ότι αυτό έγινε σε ύφεση και σε ένα μήνα μπορεί να ξαναγίνει. Ο Βραζιλιάνος μας τρελάνει, γιατρός είναι ο Βραζιλιάνος. Αφού παίζει το παιδί. Ρε παίζει τώρα, σε ένα μήνα μπορεί να μην παίζει. Θα μας τρελάνετε. Πάρ' τον, να βρεις τον εσύ. Ποιον να βρεις? Το Μιχάλη. Έλα ρε Μιχάλη. Καλησπέρα. Ναι, κάνε το γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ τώρα εσύ. Γιατί με ξέρεις για γραφείο τύπου? 20 Κώστα. Χρόνια γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ θα ρισκείς. Όλα καλά. Το θα ρίσκεις να το πεις σε άλλους, όχι σε μένα. Άσε μας ρε Βραζιλιάνε, κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, ό,τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο Πατατούδης μας έλεγε ότι είναι καλός παράγοντας. Για δικιά σου πλευρά. 30 κακουργοματοδικία είχε να πούμε. Μην βγεις πάνω από μένα, πήρα για να σου μιλήσω 5 πράγματα. Ναι, πες 6. Πρώτον, το μήνυμα που έστασε στον κόκκινο για να στην πει είναι για τον Γουάρντα. Δεν είναι για τον Αουγκούστο. Για τον Γουάρντα είναι. Και τι, ναι, έκανε ο Γουάρντα? Γιατί εσύ δεν ξέρεις όταν λες. Όταν ήταν ο Γουάρντα στον ΠΑΟΚ. Όμως και πήγαινε με κοπέλες και ναι, δεν τα βγάζατε. Τώρα απόφυγε, είναι τρελός ο Γουάρντα. Ή θα μιλήσει εσύ? Μίλα όπως θες. Για τον Γουάρντα λοιπόν δεν ξέρεις τι λες. Λες εσύ ότι δεν ήξερε ότι μίλαγε με ανήλικες. 150 κοριτσάκια το έχουν πει ότι είναι ανήλικες και συνέχιζε. Πού τα είπα τα κοριτσάκια? Η κόρη μου η ίδια. Και δύο φίλες της, οι μαθήτριες. Μην με τρελαίνεις. Τι κάνει την κόρη σου δηλαδή, τι την έκανε? Την έστειλε μήνυμα. Στον αέρα, ρε Κώστα, στο παρολογείο. Ναι, στον αέρα. Αν έγινε κάτι με την κόρη σου. Πήγαινε να πάει να δει το βίντεο που έστειλε ο Γουάρντα στην κοπέλα μέσα στα παιδιά του Μετρόπολης. Που δεν μπορούν να το βγάλουν στον αέρα, γιατί δεν πρέπει. Άιντε. Σοβαρέψου. Όταν οι άλλοι κάνουν κάποιο ρεπορτάζ, να του σέβεσαι. Όχι να λες από εδώ και στο αιώνα. Στον ΠΑΟ κοντά τον είχατε, τα ξέρατε. Τα λέγαμε. Τρίχες λέγατε. Ο Γουάρντα και ο Γουάρντα. Πάρε μια εκπομπή σου όσο ήταν ο Γουάρντα στον ΠΑΟΚ και πες μας αν τα πες. Έφυγε ο Γουάρντα από τον ΠΑΟΚ, το βγάλατε παιδεραστή τώρα. Μη μιλάς πάνω μου, όπως συνηθίζεις. Πριν από 1,5 χρόνο εγώ τα έλεγα. Πού σ' άκουσα εγώ? Τι με ενδιαφέρει αυτό? Τι είπες, ο Γουάρντα παιδεραστής? Πάει με ανήλικες όταν ήταν στον ΠΑΟΚ? Σου ξαναλέω, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, ναι. Τι είπες δηλαδή, ό,τι τι? Να προσέχει ο Γουάρντα γιατί κάνει επικίνδυνες κινήσεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το ξέρει και θα τοποθετηθεί. Ναι. Τοποθετήθηκε ο ΠΑΟΚ. Κινήθηκε. Τον έστειλε. Ψάχνει να τον πουλήσει. Το κατάλαβες τώρα? Τον πάει τον πουλήσει γιατί δεν παίζει. Τι λες? Αμα ήταν παιχταράς δεν τον πουλάγε. Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Ηθική εσύ στον ΠΑΟΚ. Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Έτσι να μην μιλάς ηθική σε μένα στον ΠΑΟΚ. Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη τώρα παρεμένω. Εγώ δέχομαι αυτό που λες. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό το κρατούνε στον ΠΑΟΚ καιρό. Τι με λες τώρα? Βέβαια, μόλις το ρε σώσαν, Μιχάλη, το είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, τον διώχνουμε. Αυτό πρέπει να κυνηγηθεί αν έχει. Όποιος θέλει να το κάνει αυτό νομίμως, ας κυνηθεί. Στην Ελλάδα? Ναι, βέβαια. Σκοτώνεις άνθρωπους στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε, ρε Μιχάλη, συγγνώμη. Θα στείλει στην κόρη μου άλλος τώρα μήνυμα. Ανήλικη. Θα λέει τα δικά του και θα το περάσω μπάι. Το να στείλει μήνυμα και να λέει τα δικά του μπορεί να μην είναι ποινικό αδίκημα. Το να στέλνει βίντεο κατ' εμέ είναι. Τώρα ψάξε από εκεί και πέρα τις συνέπειες. Κατάλαβες?
Εσύ καταθέτεις ένα προσωπικό γεγονός το οποίο είναι σημαντικότατο. Ναι, δεν είπα ότι έστειλε βίντεο στην κόρη μου, πρόσεχε, άλλο είπα εγώ, άλλο λες εσύ. Ναι, ότι... Εγώ λέω ότι ενόχλησε την κόρη μου και δύο συμμαθήτρες, το καταλαβαίνεις. 100%. Να βγούμε να σε στείλω Mercedes να σε πάρει, μα είμαι ανήλικη, 15 και 16 χρονών. Δεν πειράζει, λέει, να τη στείλω εγώ. Τι με λες τώρα. Και αυτό δεν είναι αδίκημα. Δεν ξέρω αν είναι αδίκημα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Στην Ελλάδα δίκημα. Εμένα θα με ενδιαφέρει, Μιχάλη, συγγνώμη. Στην Ελλάδα δίκημα, τρελόσερε. Να με συγχωρείτε. 150 κοριτσάκια, μωρέ, όπου και να πάει σε όποια χώρα κάνει τέτοια και χειρότερα. Τα λέτε τώρα που έφυγε, Βραζιλιάνε. Τα λέτε τώρα που έφυγε. Όσο καιρό έπεσε στον ΠΑΟΚ, δεν τα βγάζατε. Έτσι κάνετε πάντα. Τα βγάζετε τώρα που έφυγε. Έλα, Κωστή. Έλα, Κωστή, δεν έχει. Κολοτούμπες τις συχνές τις δικές σου, αλλού όχι σε μένα. Σε σένα, Βραζιλιάνε. Τις κότες κάνετε όταν είναι εδώ. Τις κότες κάνετε. Μόλις φύγει ο παίκτης. Μια χαρά, είναι αλήτης, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τα ίδια κάνατε και με τον Ιτάνς. Το βγάλατε αδερφή τον Ιτάνς, με όταν έβγαινε από τον ΠΑΟ. Δεν σ' άκουσα να φωνάζεις για τους ανήλικους όταν έπεσε, αυτό σου λέω. Τώρα βγάζεις λαρίγκι, αυτό σου λέω. Όχι, εσύ να μην φωνάζεις. Γιατί ό,τι σου κατέβει στο μυαλό, λέξω. Βρε, άσε μας καημένα τρόπο που σου κατέβει το μυαλό. Καλά, εντάξει. Άντε κάνε τα γραφεία τύπου της ΠΑΕ, πάω και άσε μας ίσκους μεσημεριά. Που κατάφερε και με βρίσκω, έλα πάλι καλά. Άντε γλύψε κανένα πατατούδι τώρα, έτσι. Εσύ να πάνε να γλύψεις τους υπόλοιπους. Άσε μας καημένα τώρα. Εσύ να πάνε να γλύψεις. Γλύψε κανένα ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκεί πέρα. Άσε μας καημένα τώρα, μας κάνεις και παρεμφόνη. Τις γνωστές σου κολοτούμπες εκεί που σε παίρνει. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Γλύφτε 20 χρόνια γλύφετε. Άιντε από εκεί γλύφτε. Άιντε! Άιντε από Γιώργο, εκεί πέρα! Μιχάλη, άντε γλύψε! Έλατε! Τελείωσε και από τους δύο! Γλύψε και από τους δύο! Τελείωσε! Άιντε! Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε! Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες. Νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό